Φίλες και φίλοι του Eternity, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο review ενός τεχνολογικού προϊόντος. Αυτή τη φορά έχω κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο προϊόν εδώ στο Eternity. Όπως μπορείτε να δείτε, κατά ένα κουτί που γράφει πάνω Shuttle, είναι η εταιρεία που έχει κατασκευάσει το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κουτιού. Πρόκειται ουσιαστικά, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, για το μοντέλο XS35GS-V3, που στην Ευρώπη ονομάζεται XS35GTA-V3. Είναι αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, είναι ένα bare bone, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε έναν μικρόν διαστάσεων υπολογιστή, ο οποίος περιλαμβάνει μέσα το τροφοδοτικό, το κουτί και σε αυτή την περίπτωση motherboard και επεξεργαστή, και μας δίνει τη δυνατότητα να το αποκτήσουμε και να βάλουμε σκληρό δίσκο και μνήμες, θα δούμε πώς, για να έχουμε έναν πολύ μικρό υπολογιστή στο γραφείο μας. Πάμε να ανοίξουμε λιγάκι τη συσκευασία για να δούμε τι περιέχει. Έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ το κουτί, το οποίο έχει τα βασικά παραλυκόμενα, θα τα δούμε σε λιγάκι. Και εδώ είναι ο ίδιος ο υπολογιστής. Βλέπετε πόσο μικρό είναι. Αυτό εδώ είναι το bare bone της Shuttle. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ μικρό. Ουσιαστικά είναι σαν ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος 3,5 ιντσών, λίγο μεγαλύτερο. Και εδώ πέρα κρύβεται ένας πλήρης υπολογιστής. Θα χρειαστούμε ένα κατσαβιδάκι για να το ανοίξουμε. Αλλά πριν το ανοίξουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στο τι περιλαμβάνει η συσκευασία του κουτιού εδώ στο εξωτερικό. Που ουσιαστικά έχουμε στο πίσω μέρος τα βασικά του πράγματα. Έχουμε μία έξοδο HDMI, μία έξοδο VGA, τέσσερις θύρες USB 2, μία LAN για τον ήχο, μικρόφωνο και ακουστικά. Εδώ μπαίνει το τροφοδοτικό. Εδώ αυτό εδώ είναι μια Kensington lock, σαν αυτές που συναντάμε στα notebook, για να το κλειδώνουμε με σύρμα Kensington. Και εδώ υπάρχει μια ακόμα HDMI, η οποία ουσιαστικά, ακριβώς επειδή έχει αυτό το καπάκι, μας δείχνει ότι είναι απενεργοποιημένη, καθώς έχει χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εδώ έξοδο η Shuttle. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει χώρος για όσους θέλουν να τοποθετήσουν οπτικό drive από laptop, μιλάμε για slim οπτικό drive, μία θύρα καρτών SD, καθώς και μία ακόμα USB, έτσι, USB 2 και αυτή, και εδώ πέρα είναι power και reset, δύο βασικά πλήκτρα που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε υπολογιστής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ούτε στο πάνω, ούτε στο κάτω μέρος. Στο κάτω μέρος, αυτό εδώ πέρα που συναντάμε εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι ουσιαστικά η ειδική θέση για να τοποθετήσουμε τη βάση στήριξης που βρίσκεται στη συσκευασία. Και πάμε να δούμε λιγάκι τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Αυτή εδώ είναι η βάση στήριξης, έτσι, που τη χρησιμοποιούμε για να τοποθετήσουμε πάνω τον υπολογιστή και να στηρίζεται πάνω στο γραφείο. Και αυτό εδώ που βρίσκεται εδώ είναι ουσιαστικά η ειδική βάση που χρησιμοποιεί κάποιος για να στηρίξει τον σκληρό δίσκο όταν μπούμε στο εσωτερικό του SAT. Θα χρειαστούμε κατσαβιδάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε εδώ πέρα να στηρίξουμε έναν δίσκο 2,5 ιντσών SSD κανονικό, για να μπορέσουμε να το βιδώσουμε μέσα στην ειδική θέση που διαθέτει ο υπολογιστής. Και τέλος, μέσα στη συσκευασία έχουμε και το τροφοδοτικό, το οποίο είναι εδώ. Αυτό εδώ είναι το τροφοδοτικό, είναι εξωτερικό, μικρό, έτσι, με κατανάλωση 40W, το οποίο αντιστοιχεί ότι έχει να πει ότι έχουμε και χαμηλή κατανάλωση στον ίδιο τον υπολογιστή. Πάμε να πάρουμε ένα κατσαβίδι τώρα για να ανοίξουμε το bare bone της Shuttle και να δούμε πώς γίνεται να βάλουμε μέσα σκληρό δίσκο, μνήμη και ουσιαστικά να είμαστε έτοιμοι για να συναρμολογήσουμε τον υπολογιστή για να μπορέσουμε να βάλουμε λειτουργικό και να τον δουλέψουμε. Έχω φέρει ήδη κατσαβίδι, μνήμη, έτσι, SODIMM DDR3 και σκληρό δίσκο SSD 2,5 ιντσών. Αυτό εδώ πέρα οι μνήμες ουσιαστικά είναι σαν τις μνήμες που παίρνουν τα laptop. Ο υπολογιστής έχει μέσα δύο θέσεις, θα τα δούμε αμέσως μετά. Μέχρι 4 GB μπορεί να δεχτεί. Αυτό είναι ένα DIMM των 4 GB, μας κάνει μια χαρά. Και αυτός είναι ένας δίσκος SSD της Kingston HyperX 2,5 ιντσών. Μπορούμε να βάλουμε είτε SSD είτε κανονικό δίσκο 2,5 ιντσών πάντα στην ειδική θέση που έχει μέσα. Για να ανοίξουμε τώρα τον υπολογιστή, ουσιαστικά έχουμε μία βίδα μόνο. Εδώ στο πίσω μέρος, αυτή εδώ τη βίδα θα χρησιμοποιήσουμε, η οποία συγκρατεί τις δύο πλευρές. Έτσι, έφυγε η βίδα και φεύγει συρταρωτά η μία πλευρά και συρταρωτά και η άλλη. Και ουσιαστικά ανοίξαμε το κουτί και έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό του. Από αυτή την πλευρά, εδώ πέρα από αριστερά, βλέπετε υπάρχει ειδική θέση εδώ σε όλο αυτό το κομμάτι για να μπει το οπτικό drive. Εδώ έρχεται, συρταρώνει το οπτικό drive από αυτή την πλευρά, ακουμπώνει πάνω στην ειδική θύρα SATA που υπάρχει εδώ πέρα και δεν βάζουμε τίποτα άλλο από αυτή την πλευρά. Και από αυτήν εδώ την πλευρά, βλέπετε εδώ πέρα, βλέπουμε όλο το εσωτερικό του υπολογιστή, όπου έχουμε εδώ πέρα δύο θέσεις για τοποθέτηση μνήμης, εδώ την ειδική θέση για το σκληρό δίσκο, και εδώ από κάτω, αυτό εδώ πέρα είναι το σύστημα ψήξης, το οποίο ουσιαστικά καλύπτει τον επεξεργαστή
και το υποσύστημα γραφικών. Έχουμε ουσιαστικά επεξεργαστεί τη Intel Atom D2700, ο οποίος είναι διπύρινος με hyperthreading, αλλά είναι τη σειρά Atom, μην περιμένετε φοβερές επιδόσεις. Και το υποσύστημα γραφικών της AMD, το Radeon HD7410M, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που προσφέρει κανονικά ο επεξεργαστής της Intel. Βλέπετε, είναι πολύ απλό. Εδώ πέρα είναι και το Wi-Fi module, το οποίο προσφέρει σύνδεση Wi-Fi 802.11n, μέχρι 150 Mbps είναι η ταχύτητα, και τα υπόλοιπες πλακέτες, το motherboard είναι εδώ ακριβώς από κάτω. Βλέπετε, δεν υπάρχει πουθενά ανεμιστήρας, είναι παθητικό το όλο σύστημα ψύξης, το οποίο σημαίνει ότι ο υπολογιστής είναι εντελώς αθόρυβος και το τροφοδικό που είναι εξωτερικό δεν έχει ανεμιστήρα, οπότε όταν ολοκληρώσουμε τη συναρμολόγηση και το βάλουμε μπροστά, δεν θα ακούγεται απολύτως τίποτα. Ό,τι πρέπει για κάποιους που θέλουν να φτιάξουν ένα media center PC ή κάποιο κατεβαστήρι ή τέλος πάντων έναν υπολογιστή για το γραφείο που δεν θα κάνει καθόλου θόρυβο, για να χρησιμοποιεί κανείς καθημερινά το ίντερνετ χωρίς κάτι να τους πάει τα νεύρα. Ας βάλουμε λιγάκι τη μνήμη. Παίρνουμε από εδώ τη μνήμη, τις εγκοπές, ακολουθούμε τις εγκοπές όπως είναι και εδώ, έτσι έρχεται και κουμπώνει. Κούμπωσε η μνήμη και ουσιαστικά παίρνουμε και το σκληρό δίσκο, ο οποίος σκληρό δίσκος έρχεται και μπαίνει εδώ. Κανονικά δεν μπαίνει έτσι, πρέπει να βάλουμε το ειδικό καπάκι του, αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Σας δείχνω περίπου πάνω κάτω πώς γίνεται να συνδεθεί. Και ουσιαστικά αυτή είναι η συναρμολόγηση που χρειάζεται να κάνει κάποιος, έτσι. Το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο να λειτουργήσει, καθώς βάλαμε μνήμη, βάλαμε σκληρό δίσκο, διαθέτει επεξεργαστή και κάρτα γραφικών, motherboard, Wi-Fi, τα πάντα όλα είναι έτοιμα. Οπότε το μόνο που μένει είναι να πάρουμε τα καπάκια, να τα τοποθετήσουμε στη θέση τους πάλι. Και ο υπολογιστής είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Το μόνο που χρειάζεται κανείς είναι να πάρει ένα USB φλασάκι και να βάλει τα Windows εκεί πέρα, να κάνει εγκατάσταση στο Windows και να έχει έναν πλήρως λειτουργικό υπολογιστή, ο οποίος μπορεί είτε να τοποθετηθεί πάνω στο γραφείο έτσι, να τοποθετηθεί πάνω σε κάποιον άλλο υπολογιστή, ή αν κάποιος αποφασίσει να αποκτήσει την ειδική βάση στήριξης που VESA, μπορεί αυτός εδώ πέρα έτσι όπως είναι να κρεμαστεί ακριβώς πίσω από οθόνη ή τηλεόραση, να μην φαίνεται καθόλου και να έχουμε έναν πλήρως λειτουργικό υπολογιστή χωρίς να ξέρουμε καν που είναι. Αυτό λοιπόν είναι το bare bone της Shuttle, κυκλοφορεί σε μια τιμή που είναι γύρω στα 280 ευρώ για την έκδοση τη συγκεκριμένη χωρίς δίσκο και μνήμες. Κάποιος πρέπει να προσθέσει περίπου άλλα 40-50 ευρώ για ένα σκληρό δίσκο και άλλα 30 ευρώ για 4 GB μνήμης, και να έχει με 350 ευρώ περίπου έναν όχι πάρα πολύ ισχυρό υπολογιστή, μάλλον αδύναμος, ο οποίος όμως μπορεί να παίξει βίντεο high definition, να χρησιμοποιηθεί για περιήγηση στο ίντερνετ και φυσικά για κατεβαστήρι χωρίς να κάνει την παραμικρή φασαρία.